Υπήρξες ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση? Δήλωσε, ναι, το ανοιχτά. Ναι, υπήρξε. Χωρίς να ξέρω όμως την αρχή, και μετά υπέφερα. Ναι. Και η εμπειρία του να υπάρξει τρίτο πρόσωπο, νομίζω ότι πάντα ο χαμένος είναι το τρίτο πρόσωπο. Και είναι η τιμωρία του κιόλας. Άρα ερωτεύτηκες δηλαδή. Είχες φτάσει να ερωτευτείς χωρίς να ξέρεις. Είχα συναισθήματα. Ναι. Και όταν έμαθα ότι ήμουν τρίτο πρόσωπο. Μετά από πόσο καιρό? Ήταν πολύ δύσκολο, στο δίμηνο. Εντάξει, μετά σίγουρα έχεις πάρα πολλά συναισθήματα για τον άλλον. Εννοείται ότι θα ήταν πάθος, εντάξει, αλλά. Κι όμως έφυγα. Ναι. Ότι, ενώ πείραξε με και έφυγα όταν το έμαθα. Ναι. Αλλά ήταν το πιο εύκολο πράγμα του, ναι, κόσμου.